Το ΚΕΘΙΣ ξεκινά εκπαιδευτικό πρόγραμμα για να γνωρίζουν τα παιδιά βιωματικά τα άλογα, τη διαφορετικότητα και πώς τα άλογα μπορούν να βοηθήσουν τον άνθρωπο. Ένα εργαστήρι που προωθεί την κοινωνικοποίηση, την αποδοχή, την αυτοβελτίωση και συνδράμει στην καλή ψυχολογία των παιδιών. Ενισχύει τη συναισθηματική ταύτιση με την ψυχική κατάσταση, αλλά και την κατανόηση της συμπεριφοράς άλλων ανθρώπων και βελτιώνει το σεβασμό προς τα ζώα και τους ανθρώπους. Για την αξία και τη σπουδαιότητα της θεραπευτικής υπασίας είχε μιλήσει στην Κάμερα του Επιλογές η πρώην πρόεδρος του ΚΕΘΙΣ Μαρία Λίγκα. Το άλογο θα δείτε ότι περπατάει όπως εμείς οι άνθρωποι. Με τον ίδιο τρόπο ακριβώς. Έχουν γίνει μελέτες, έχουν γίνει στους υπολογιστές έρευνες που δείχνει ότι ο κύκλος βάδισης είναι ίδιος με το δικό μας. Τι σημαίνει αυτό? Όταν είναι ένας άνθρωπος που είναι ανάπηρος από τη γέννα του, από ένα ατύχημα, από οτιδήποτε, και ανεβαίνει πάνω στο άλογο και τα πόδια του δεν περπατάει, είναι σε ένα μαξίδιο ή περπατάει με δυσκολία. Όταν είναι πάνω στο άλογο, στην ουσία, και πολύ ωραία ερώτηση μου κάνατε, τι γίνεται? Τα πόδια του γίνονται προέκταση, τα πόδια του αλόγου, τα τέσσερα, γίνονται προέκταση του δικού του σώματος από τη λεκάνη και κάτω. Και του δίνουν την όθηση που δίνει τα πόδια σε έναν άνθρωπο που δεν έχει πρόβλημα. Οι στόχοι του προγράμματος είναι να γνωρίσουν το άλογο σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, να αγκαλιάσουν την διαφορετικότητα και να αναπτύξουν ενσυναίσθηση, να γνωρίσουν τη θεραπευτική υπασία και την υποθεραπεία και φυσικά να υπεύσουν. Ο Μάριος είναι, ο Καπούλας είναι ένας φοιτητής του ΤΕΦΑ, έχει τελειώσει βέβαια, ΤΕΦΑ, Σερών, και ήρθαν τότε με τους συμφοιτητές του, κάνουν επισκέψεις εμάς στο σχολείο. Ωραία, μπήκαν από εκεί, εμείς είχαμε τα προγράμματά μας. Στο σπιτάκι, στο μπαλκόνι, είχαμε ένα αμαξίδιο. Έχουμε για άμα χρειαστεί κάτι κάποιον, ας πούμε. Εγώ, επειδή είχα δουλειά, μπαινόβγαινα και έβλεπα ένα παιδί πάνω στο αμαξίδιο και να χαριεντίζεται, να γελάει, με τους άλλους τους συμφοιτητές κτλ. Και λέω μέσα μου, περνάω, ξαναπερνάω. Αχ, λέω, αγόρι μου, λέω, δεν θα ήθελες να είσαι εδώ πάνω. Αλλά εντάξει. Περνάω, ξαναπερνάω. Ξανά είναι το παιδί επάνω στο αμαξίδιο και αντιλαμβάνομαι ότι το αμαξίδιο δεν είναι το αμαξίδιο του ΚΕΘΙΣ, αλλά είναι το δικό του, γιατί ο ίδιος είναι ανάπηρος, τετραπληγικός και καθόταν επάνω στο αμαξίδιο. Ευτυχώς δεν είχα πει κάτι, οπότε μετά λέω τι γίνεται, καλά είμαστε, τι θα ανεβούμε στο άλογο σήμερα. Φοβάται, λέει, όχι, θα πέσω. Τι θα πέσει, του λέω, έχει τόσους φοιτητές εδώ πέρα να σε βοηθήσουν. Πάμε στην εξέδρα έξω, ανεβάζουμε το Μάριο επάνω. Δύσκολη περίπτωση, δεν δείχνεται για πολύ για υποθεραπεία, γιατί είναι η βλάφη του ψηλά. Τον χαιρετάω τώρα να μας ακούει, άμα θα μας δει. Και ερχόμαστε σιγά-σιγά με το άλογο για να μπούμε εδώ. Πριν μπούμε εδώ, που βλέπετε την πόρτα, το ύψος της πόρτας, πριν μπει, είναι πάνω στο άλογο και λέει. Όχι ρε, πως τα παιδιά, τα νέα βρίζουν, έτσι λένε, τα δικά τους. Έχω να δω τον κόσμο από τα 2,5 μέτρα εδώ και 7 χρόνια. Γιατί όταν είσαι στο αμαξίδιο, όλοι εμείς από τη διάθεση την καλή, θέλουμε να στηρίξουμε, να βοηθήσουμε, να οδηγήσουμε το αμαξίδιο, έτσι δεν είναι? Και για να μας δει αυτό το άτομο θα κάνει έτσι, θα γυρίσει προς τα πέρα για να μας δει. Πολλές φορές εγώ χαμηλώνω για να μιλήσω σε κάποιον που είναι σε αμαξίδιο. Όταν είναι πάνω στο άλογο, είναι η πρώτη φορά που είναι αυτός επάνω και όλοι οι υπόλοιποι είναι από κάτω. Και αυτό έχει τη σημασία του ψυχολογικά. Αυτό μου μένει πάρα πολύ, αλλά και πολλές άλλες περιπτώσεις. Πάρα πολλές. Βιβλίο πρέπει να γράψουμε. Δηλαδή, ειλικρινά, οι γονείς που μας εμπιστεύουν, τα παιδιά τους, οι σχέσεις που δημιουργήσαμε, όλα αυτά θα συνεχιστούν και με τον καλύτερο τρόπο. Το πρόγραμμα αφορά παιδιά δύο ηλικιακών ομάδων. Παιδιά ηλικίες 7 έως 9 ετών και παιδιά 10 έως 12 ετών. Οι ηλικιακές ομάδες θα εναλλάσσονται ένα μήνα. Το πρόγραμμα θα υλοποιείται σε 3 Σάββατα κάθε μήνα με διάρκεια 4 ώρες κάθε Σάββατο από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Βελτιώνεται ο κορμός του, η ισορροπία του, γιατί για να είσαι εδώ πάνω θα δείτε μετά ότι πρέπει να έχεις ισορροπία για να σταθείς εδώ πάνω. Αυτό κινείται, περπατάει. Ο μυϊκός τόνος, γιατί πολλά παιδιά έχουν σπαστικότητα, αλλά έχουν υποτονία, βοηθάει αυτός ο συντονισμός της κινήσης του λόγου στον αναβάτη. Και ο συντονισμός των κινησιών του. Θα πούμε, ας πούμε, στον αναβάτη, με το δεξί σου χέρι, πιάσε, κάνε ένα χάιδεμα από εδώ από την λεφτή μεριά, στροφή τον κορμό αμέσως, ή γύρνα πίσω και δες πίσω, πιάσε την ουρά που είναι. Πολλές ασκήσεις που κάνουμε. Βοηθάει λοιπόν στις κλίσεις κατά πλάκα, στην κεφαλική παράλυση, σε εγκεφαλικά επεισόδια, σαν κομμάτι δικό μου, φυσιοθεραπευτικό αυτά, έτσι.